Σύμφωνα με τον επίσημο εκπρόσωπο της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Γιούρι Γκνατ, για να αποκτήσει πλεονέκτημα στον αέρα η χώρα του, δεν πρέπει μόνο να λάβει μαχητικά F-16, αλλά και επιπρόσθετο εξοπλισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απαραίτητη ένα αέρι πύραυλη και ισχυρά ραντάρ. Ο ίδιος εξήγησε πως υπάρχουν αρκετοί τύποι πυράυλων για μαχητικά, όπως και τροποποιημένες εκδόσεις αυτών, για να πλήττονται στόχοι σε διαφορετικέ αποστάσεις. Για παράδειγμα, ο Ιγνάτ στάθηκε στο αμερικανική παραγωγή πύραυλο M120 Amra'am, ο οποίο αποτελεί τον βασικό πλεισμό πολλών χωρών του ΝΑΤΟ. Όπω σημείωσε ο συνταγματάρχη Ιγνάτ, αυτοί οι πύραυλοι σχεδιάστηκαν ειδικά για το πυραυλικό σύστημα NASAMS, το οποίο έχει σταλθεί στο Κίεβο μετά από μεταφορά του από χώρε τη Δύση. Τα στοιχεία που μπορούν να πραγματοποιήσουν αεροπορικά πλήγματα είναι πολύ ακριβά. Ένα πύραυλο για το σύστημα NASAMS κοστίζει μισό δισεκατομμύριο δολάρια. Υπάρχουν τροποποιήσει του πυράβλου M120 AMRAM που μπορεί να στοχεύσουν αντικείμενα σε απόσταση 180 χιλιόμετρων μακριά. Αυτό το βελινεκές επαρκεί για να θέσουμε απειλή για ένα ρωσικό αεροσκάφο τύπου τύπου 35, δήλωσε συγκεκριμένο εκπρόσωπο τη Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Ο M120 AMRAM είναι ένα από του πιο σύγχρονου, ισχυρού και διαδεδομένου πυράβλου αέρο-αέρο σε όλο τον κόσμο. Αφού του τέθηκε σε περιορισμένη λειτουργία το 1991, το όπλο εξάχθηκε σε περίπου 35 κράτη από όλο τον πλανήτη. Έχει δοκιμαστεί εκατοντάδε φορέ, ενώ έχει σημειώσει δεκάδε αποτελεσματικέ χρήσει στη μάχη. Ο πύραυλο AIM 120 AMRAM είναι εξοπλισμένο με μια μεγάλη ισχυρά εκρηκτική κεφαλή 22,7 κιλών. Αν και η κεφαλή του είναι μικρότερη από αυτή του πυράβλου AIM-7 Sparrow, ο AIM-120 μπορεί να καταστρέφει εύκολα όλα τα μαχητικά αεροσκάφη ή ακόμη και μεγάλα μεταγωγικά αεροπλάνα. Επιπλέον, ο AIM-120 επιδεικνύει υψηλή κινητικότητα και την ικανότητα να πραγματοποιεί ελιγμούς και να πετά με υψηλή ταχύτητα, συγκριτικά πάντα με τους υπόλοιπους διαθέσιμους πυράβλους αέρος-αέρος μεσέας εμβέλεια στις διεθνούς αγορά. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά τα παίκτησε εξαιτία του ισχυρού κινητήρα του και του βάρου του. Μπορεί να πετά με 4.900 χιλιόμετρα ανά ώρα, δηλαδή 4 μαχ, χαρακτηριστικό που του επιτρέπει να πετά ταχύτερα ακόμη και από τα γρηγορότερα αεροσκάφη του κόσμου. Ο M120 Amram χρησιμοποιείται σε διάφορα μαχητικά από παλαιότερα όπως το Sea Harrier μέχρι και νεότερα όπως το αμερικανικό F-22 Raptor και F-35 Lightning 2 στα χέρια των Ουκρανών το όπλο θα δοκιμάζονταν έναντι των καλύτερων ρωσικών μαχητικών. Το βελληνικέ του φτάνει τα 75 χιλιόμετρα μέγιστα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.